Πάντα θα μιλάμε με αυτό το ύφος. Είναι αυτό που πήρατε στην εκπομπή, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι το ύφος της. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Και μιλάμε για ύφη και τα λοιπά. Ναι, ναι, για ύφη και γκριμάτσες. Καλύτερα να μας μιλήσει η Αρετή Καφαντά. Γεια σας, καλώς ήρθατε στη Φωλιά των Κούκου. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Face expert. Καταρχήν, ας εξηγήσουμε τι είναι αυτός ο τίτλος που ακούγεται τόσο φαντασμαγορικός. Yoga face expert. Δηλαδή. Παίρνουμε το yoga face. Ναι. Κάνουμε. Γιόγκα στο πρόσωπο. Ακριβώς. Και εσύ είσαι ειδική του γιόγκα στο πρόσωπο, της γιόγκα στο πρόσωπο. Όλα τα ξέρετε. Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Τέλεια. Ναι. Όπου αυτό μας φτιάχνει τη διάσταση. Τι μας κάνει όταν κάνουμε γιόγκα? Τι κάνει face yoga? Η face yoga καταρχήν είναι ο πιο φυσικός τρόπος που έχουμε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε αντιμετώπιση στις ρητίδες, χαλάρωση, θαμπό δέρμα κτλ. Αλλά και πρόληψη. Δεν είμαστε μόνο να αντιμετωπίσουμε, είναι να προλάβουμε. Τέλειο. Έλα να προλάβουμε κάποια πράγματα. Και είναι με απλές ασκήσεις και η αλήθεια είναι ότι περισσότερο είναι γκριμάτσες. Γιατί η γυμναστική για το πρόσωπό μας είναι οι εκφράσεις μας, είναι οι γκριμάτσες μας που εμείς για κάποιο λόγο έχουμε αρχίσει και τις περιορίζουμε. Δεν πολύ εκφραζόμαστε. Γι' αυτό ήρθα εδώ, σε αυτή την εκπομπή, για να εκφραστώ. Ναι. Άφοβα. Εδώ έχεις βήμα με αγάπη πολύ. Ναι, άφοβα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Τι κάνουμε? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με πολλά διαφορετικά ζώα, μια και ήρθα στη Φωλιά των Κούκου. Α, σε ζώα. Αλλά θα ξεκινήσω με την κουκουβάγια. Okay, για τη Φωλιά των Κούκου. Λοιπόν, όχι. Είναι μια άσκηση η οποία ουσιαστικά γυμνάζει το μεσαίο κομμάτι που είναι ο πυραμοειδής και λέγεται και αντιμπότοξ. Γιατί είναι η πρώτη άσκηση η οποία πάμε εκεί. Για τα πρώτα θέματά μας. Όλοι, όλοι. Αυτή πάμε για πρόληψη και αντιμετώπιση. Λοιπόν, δημιουργούμε με τα χέρια μας δύο ημικύκλια. Βάζουμε, έτσι, μπράβο, πάνω από τα φρύδια, κάτω από τα μάτια, στηρίζουμε. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε την κουκουβάγια. Δηλαδή, θα σηκώσω τα μάτια μου, θα γουρλώσω τα μάτια μου, σηκώνοντας το μέτωπο και θα κάνω κουκου. Κουκού. Κουκού. Έτσι, μπράβο. Κουκού. Κουκού. Ωραία. Όλοι μαζί. Κουκού. Τέλεια. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Κρατάς με τα πάνω δάχτυλα, κρατάς τα φρύδια να μην σηκωθούν. Κρατάω τα φρύδια να μην σηκωθούν, γιατί θέλω να κάνω άρνηση, ώστε το μέτωπο να το τραβήξει ο πυραμοειδής. Άρα το κάνουμε μία φορά ακόμα και κάνουμε αυτό. Κουκού. Κουκού. Τέλεια. Κουκού. Τέλειο. Ωραία. Επόμενο. Μετά την κουκουβάγια πάμε στο λιοντάρι. Α, έτσι. Ωραία. Το λιοντάρι είναι μια πολύ δυναμική άσκηση. Γυμνάζει από τους 57 μυς που έχουμε στο πρόσωπο και στο λαιμό τους 42. Με τον καλύτερο τρόπο. Και βασιλιάς, είναι μεγάλο. Είναι, ισχύει. Είναι άσκηση που έκανε η Κάλλας για να μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα στο στόμα, άρα πολύ μεγαλύτερη. Πριν τον ονάσει. Πριν τον ονάσει. Μπορεί να ήταν και μετά, δεν ξέρω. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις? Λοιπόν, θα πάρουμε μία βαθιά εισπνοή, θα τσαλακώσουμε το δέρμα μας χωρίς να φοβηθούμε όσο περισσότερο γίνεται. Και αφού το τσαλακώσουμε, θα ανοίξουμε γρήγορα να κάνουμε μία εκπνοή. Μην το κάνετε πρώτη, να το κάνω εγώ μία φορά να με δείτε και μετά θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, κάνω μία εισπνοή. Τσαλακώνουμε. Και μία απότομη εκπνοή για να ανοίξω όσο πιο πολύ μπορώ το πρόσωπό μου. Τέλειο. Και γλώσσα. Τέλειο. Είτε. Το μακιγιάζ χαίρεσε πάρα πολύ. Εγώ που είμαι λιοντάρι και όλα αυτά που είμαι ηθοποιό και αυτέ τι ασκήσει. Αυτέ τι ασκήσει, ακούστε, αυτέ τι ασκήσει εμεί ηθοποιοί τι κάνουμε όλε για να ζεσταίνουμε τη μάσκα του προσώπου, για να μπορούμε να αρθρώνουμε σωστά και γρήγορα και να χρησιμοποιούμε τα εκφραστικά μα μέσα. Είναι πολύ κοντά. Πάμε λοιπόν. Έχει ασκήσει ορθοφωνία. Βέβαια. Μάσκα του προσώπου. Είναι ψεύτικο βλεφαριδόνιο το παρελθόν. Εγώ δεν θα το κάνω. Πάμε. Δεν το κάνει. Πάμε. Εισπνοή, τσαλακώνουμε, μην φοβηθείτε. Και απότομα, εκπνοή, βγάζω την γλώσσα. Α. Αυτό είναι και λίγο μαωρί, έτσι. Τέλεια. Πάμε. Πάμε άλλη μια φορά, πάμε άλλη μια φορά, το κάνουμε συντονισμένα. Εισπνοή, τσαλακωνόμαστε και απότομα, εκπνοή. Είναι ωραία αυτή η κατάσταση. Αυτό τώρα, άμα είσαι και λίγο έτσι όμως, άμα είσαι και έτσι. Και κάνεις κάτι, και τέτοια. Κάτι κάνει καλύτερα. Μετά η ομάδα ράγκμπι τη Νέα Ζηλανδία. Γιατί δεν είναι. Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτή είναι η κατάληξη. Έχει κάνει πρώτα τη γιόγκα. Για πάμε το επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι το λιοντάρι το κάναμε, είναι το ψαράκι. Ψαράκι. Θα κάνουμε πολύ απλό. Το ψαράκι γυμνάζει πάρα πολύ ωραία τα ζυγωματικά, άρα μας κάνει αυτό το ωραίο χώρισμα στο πρόσωπο. Τι κάνει, κάνουμε το ψαράκι που κάναμε παιδιά αυτό. Κλειδώνουμε τα χείλια μας. Και από αυτή τη θέση θα προσπαθήσουμε να γελάσουμε. Δεν μπορούμε γιατί κρατάμε, αλλά θα δούμε ότι τραβάει αυτό. Επομένως πάμε μαζί. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Ξέρω τον ενθουσιασμό. Ναι. Πάμε. Αυτό. Τέλεια.
Τέλεια. Και τα μάτια ανοιχτά δείχνουν ότι το απολαμβάνουμε. Δεν ταλαιπωρούμαστε. Ωραία. Γιατί να είμαστε στο Snapchat και να κάνουμε. Οφορίστε, αυτά τα κάνουμε μόνοι μας αυτά. Δεν χρειαζόμαστε εφημερίδα. Τίποτα. Οι επόμενες έρθουν έτσι. Είναι προετοιμασία και για selfie όμως αυτή. Γιατί φτιάχνεις το πρόσωπο, βγάζεις μια selfie μετά. Έχει τονωθεί η μικροκυκλοφορία. Είπα, πάμε να κάνουμε και το περιστεράκι. Το περιστεράκι είναι μια άσκηση που κάνουμε συνήθως για το διπλοσάγωνο, αυτό που έχουμε εδώ. Ο σκηνοθέτης μας το χρειάζεται αυτό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Κάθαρα. Με μία ανάσα. Για πάμε. Ψέμα. Είναι inside joke αυτό. Ναι. Πάμε. Κάνουμε προγνωτισμό, δηλαδή βγάζουμε τα κάτω δόντια μπροστά, κάνουμε αυτό. Mm. Και βάζουμε τη γλώσσα στον ουρανίσκο και αρχίζουμε και χτυπάμε προς τα πάνω. Αυτά είναι τα περιστεράκια. Κάνουμε αυτό. Από εδώ και πέρα έτσι θα αναβλέπεις. Συνέχεια, Δημήτρη. Το αισθάνεστε να δουλεύει από εδώ κάτω. Θα μας δέσουνε σε λίγο. Έτσι, μπράβο. Άρα αν δείτε κανένα κάνει έτσι, μην το... Σκεφτόμαι αυτό που άνοιξε τώρα την τηλεόραση. Δεν το κάνουμε παρέα. Δεν το κάνουμε παρέα από το δούμε. Πιάστηκε λίγο αυτό, είναι σωστό. Πιάνετε, ναι. Αυτό εδώ από κάτω για την περιοχή. Αν είσαι αγίμαστο, εγώ δεν νιώσα τίποτα. Φαντάζομαι. Το έχει, είσαι πολύ καλό. Ωραία. Ο Γκμοχ γι' αυτό δεν είχε τίποτα. Δεν έχει μόνιμο. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν λίγο προγραμματισμό δεν έχουν προβούλη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κατάλαβε. Δεν έχει προγραμματισμό. Πολύ διαβασμένο βρίσκω. Άρα και άλλο. Έχουν άλλα προβλήματα. Ναι, γιατί η γλώσσα είναι ο πιο δυνατός μυς του σώματος, έτσι. Άρα με την αντίστασή του πάνω στη γλώσσα γυμνάζει όλο το κομμάτι κάτω από το λαιμό. Ωραία. Άρα. Σήμερα μάθαμε πώς να κάνουμε το αντιμπότοξ, μετά το λιοντάρι για τους 42 μέσα από τους 57, την κουκουβάγια, όχι την κουκουβάγια, ήταν πρώτη, το ψαράκι. Το ψαράκι. Και το περιστεράκι. Το περιστεράκι. Αρετή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τις κάνετε καθημερινά για να δείτε ένα ανανεωμένο. Και μετά ξαναπετάλεπτο την έρχεται μέρα. Μετά η αρετή, 3 με 5 λεπτά. 3 με 5 λεπτά κάθε μέρα. Και είμαστε έτσι την επόμενη φορά. Αύριο έχουμε όλα χαμένα. Δεν βοηθάει το μακιγιάζ, η αλήθεια είναι αυτό. Θα έρχομαι πριν το μακιγιάζ. Μπράβο αυτό.